Σε ολόκληρη τη Θράκη, το έργο υπογειοποίηση ερδευτικού δικτύου του το Εύρυθρο ποτάμου στον Εύρο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ είναι το μοναδικό για το οποίο υπήρχε φάκελος από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρχε προϋπολογισμός από πλευράς Υπουργείου της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ μετά την υπερδέσμευση και εγκρίθηκαν όλα τα έργα που υποβλήθηκαν από τους υπόλοιπους περιφερειάρχες της χώρας. Γιατί μόνο ένα έργο τη Θράκη στο κομμάτι των υποδομών? Υπάρχει και το πρόγραμμα αγροτικής ειδοποίησης. Καμία πρόταση και εκεί? Γιατί? Τόνισε μιλώντας τόσο στους καπνοπαραγωγούς της Ροδόπης όσο και στους αλλήλους του συνεταιρισμού της Βιστονίδας, επιρρύπτοντας τις ευθύνες στον περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αραχοβίτης. Μιλώντας για την προτεραιότητα που έχει θέσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την παραγωγική ενσυγκρότηση, τόνισε πως αυτή απαιτεί και έργα υποδομής μέσω των οποίων μπορεί να μειωθεί το κόστος παραγωγής, όπως και για το πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης. Άλλες περιφέρειες κατέθεσαν προτάσεις και εγκρίθηκαν όλες. Επίσης, ως Υπουργείο μπορούμε να βοηθήσουμε στο κομμάτι των μελετών, όπως και το κάναμε σε πολλές περιπτώσεις, γιατί γνωρίζουμε το πρόβλημα με την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και την εκπόνηση των μελετών. Γιατί να καταδικάζει την περιοχή με μόνο ένα έργο, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα και να ενισχύσουν τον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο, υπογράμμισε ο κύριος Αραχοβίτης. Όλα έτοιμα για τη Λευκή Νύχτα 2019, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10 Μαΐου στην πόλη της Καβάλας. Κατά τη συνάντηξη τύπου, η οποία δόθηκε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Βασίλης Λεμονίδης, είπε πως φέτος μόνος εχθρός είναι τα τερτύπια του καιρού, ωστόσο η διοργάνωση δεν πρόκειται να βληθεί, καθώς η 10η Μαΐου είναι ιδανική ελαίωση συγκυριών, όπως και της διοργάνωσης άδοντες και ψάλλοντες του ανταμώματος των Ευρυτών και των Βαλκανικών Αγώνων Κολύβησης και σύν της άλλης, όσο προχωράμε προς την 26η Μαΐου, τόσο θα αυξάνονται και οι υπερκλογικές δραστηριότητες, κάτω το οποίο δεν συμφέρει τη Λευκή Νύχτα. Να σημειωθεί ότι φέτος δεν θα υπάρξει κεντρικό συνευλιακό γεγονός στην κεντρική πλατεία, αλλά παράλληλες δράσεις σε όλο το κέντρο, με τους πρωταγωνιστές να είναι η αγορά και ο κόσμος. Στην τελική ευθεία έχει μπει η δημιουργία του μνημείου Ποντιακής Γενοκτονίας στη Δράμα. Η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε και έχει ολοκληρωθεί, το θέμα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και ήδη ετοιμάζεται το στήσιμό του στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μια πιθανή ημέρα των αποκαλυπτηρίων του μνημείου είναι η ημέρα μνήμης της 19ης Μαΐου, εφόσον όλες οι εργασίες προλάβουν και ολοκληρωθούν μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Ήδη ο Δήμος Δράμας έχει ετοιμάσει τη βάση στην οποία θα στηθεί το μνημείο που βρίσκεται στο Δημοτικό Κήπο μπροστά από τον Μπάλε Ποτέ Θερινό Κινηματογράφο Αλέξανδρος και επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου, που είναι μια από τις κεντρικότερες εισόδους και εξόδους της πόλης. Το μνημείο που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γιώργος Κικώτης είναι ένα τρίπτυχο με ανάγλυφες παραστάσεις. Η αριστερή παράσταση είναι αφιερωμένη στην προσφυγιά, όπου οι πόντοι φεύγουν από τα πάτρια εδάφη και πίσω τους η Παναγία Σουμελά, την οποία αποχαιρετούν, ενώ θα φαίνεται η πορεία των ποντίων στην προσφυγιά. Η δεξιά παράσταση του μνημείου απεικονίζει διάφορες καταστάσεις. Εκεί θα φαίνονται χωριά και εκκλησίες που καίγονται, οι πρόσφυγες στο δρόμο και στην εικόνα θα εμφανίζεται ένας πόντιος αγωνιστής σε ένα βράχο να βρέπει όλη την καταστροφή. Στην κεντρική παράσταση απεικονίζεται μια μάνα με ένα παιδί στην αγκαλιά που αποτελεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας, καθώς το παιδί βλέπει μπροστά, ενώ η μάνα βλέπει την καταστροφή πίσω της, υποδηλώνοντας πως η ζωή συνεχίζεται.